like you tremble, like you tremble. Speed up, man, shut up now. Hell, it don't wanna slow. Παιδιά, βαριέμαι. Κι εγώ πατάω like στις μικρολανδές και βαριέμαι. Έτσι, μπράβο. Πάρτα το, πάρτα το. Αλλά σκέφτηκα κάτι. Οχ, μαλακία σκέφτηκες πάλι. Στάνταρ. Παιδιά, σήμερα, αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, θέλω να κάνω τα νύχια μου. Κάντε. Θέλετε να τα κάνουμε λίγο extreme. Όπως. Θα ρωτήσουμε το κοινό τι νύχια να κάνω. Και αν θα μου τα κάνεις εσύ ή εσύ. Εγώ λίγο βαριέμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαλάκα, παίρνει εκδίκηση πάλι. Όχι. Σας κάνω τα νύχια εδώ και 8 χρόνια. Εμένα όχι. Δικαιούμαι μία φορά να μου τα κάνετε. Τέλος. Θα ρωτήσω το κοινό. Παιδιά μου, θέλω τη βοήθειά σας για κάτι. Είμαι εδώ με τη Δανάη και τον Δημήτρη, ο οποίος είναι απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Και θέλω να κάνω ένα βίντεο που θα ελέγχετε εσείς τι νύχια θα κάνω και ποιος θα μου τα κάνει τα νύχια. Οπότε στο επόμενο story θα σας αφήσω το πρώτο poll. Λοιπόν, το πρώτο poll που θα βάλω, που πονάει πάρα πολύ η ψυχούλα μου γι' αυτό και θα χαρίζεσαι πάρα πολύ, είναι να τα κόψω ΣΥΡΙΖΑ ή να τα αφήσω μακριά. Συμφωνείτε? Να τα κόψω ΣΥΡΙΖΑ, θέλω πάρα πολύ. Εγώ κι εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ forever. Γίνεται πολιτικό το βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο poll είναι να τα κόψω ΣΥΡΙΖΑ ή να τα αφήσω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, τι βγήκε? Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για το κοινό μου. Ωραία. 59-41. Κομμέ! Για πάμε λίγο! Αυτό είναι για καλό. Λοιπόν, έτοιμοι! Αντίο. Για πάντα. Να περάσουμε. Ναι. Αυτός που κάνει έτσι. Όχι, θα πονέσει. Πώς το κάνω? Τι κάνεις! Βοήθεια! Πάει. Μισό λεπτό. Ορίστε. Κηδεία. Έχει πάθει σοκ. Κοίτα, μπακάλεις και αυτό. Δεν είναι μαύρα όμως. Δημήτρη, πρέπει να το πιάνεις για να μην πετάγεται από παντού. Εντάξει. Πιάνε το. Μη ρε Δημήτρη, το θέλω. Μη φεύγεις δεξιγενιστερά. Ήταν μαζί μου τόσο καιρό. Εντάξει, θα αποκτήσει καινούργια. Ούτε πώς τα κόβεις έτσι. Πω πω. Εντάξει, να όντως μια στενάχωρη στιγμή. Εσύ τι ήθελες να κάνεις αυτό το βίντεο? Έλεγες ότι θα κάνουμε αυτό το βίντεο για να ξεβαρεθούμε. Το μετάνιωσες. Ναι. Έτοιμα. Ένα sad moment. Ας αναπαύσει εν ειρήνη. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως. Και τετράγωνα κοντά είναι ωραία. Δεν μπορώ να πιάσω. Καλά, ναι, τώρα δεν μπορείς να γράφεις και μήνυμα. Δεν μπορώ να γράψω. Δεν μπορώ να τα πιάσω. Δεν μπορώ να τα πιάσω. Μου φαίνεται ότι έχω κουλάθει. Πώς πειράζει, Σοφάκι μου, όλα θα πάνε καλά. Συντήρηση θέλεις. Έχω δεύτερο, αυτό θα κόβει. Ναι, καλά. Τι ρωτήσε. Εγώ ψήφισα το άλλο. Ναι, καλά, τώρα το ξέρει. Και ο πλέμπα πεθαίνει. Τώρα που δεν το φτιάξει κανονικά, το τζέλ του, τη συντήρησή του είναι κοντά. Ωραία, οπότε να μου το φτιάξει εσύ ο Δημήτρη. Πόσο βαριέστε. Πάμε. Εγώ δεν βαριέμαι καθόλου. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε τη συντήρηση των νυχιών να την κάνει η Δανάη ή ο Δημήτρης. Λοιπόν, περιμένω τα αποτελέσματα. Λέγε. 52-48. Κάνω εγώ. Ναι. Τέλειο. Πάμε. Τι πάμε, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Θέλω πάρα πολύ. Αφού τουλάχιστον έχει βάψει 5 φορές το νύχι τη. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω να σου κάνω ζωάκια πάνω στη νύχια σου. Ζωάκια. Ναι, 3D. Είπε για συντήρηση. Μπορώ να κάνω εγώ το σχέδιο. Ωραία, συντήρηση όμως δεν ξέρουμε τι μήκος. Πάμε. Πρέπει να ξύσει τώρα. Ναι, φύγαμε. Άντε, good luck, guys. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Όχι. Λοιπόν. Αυτό που με ενδιαφέρει. Ναι. Είναι όταν τελειώσει αυτό το βασανιστήριο. Ναι. Έβαλα μόνη μου στον εαυτό μου. Ωραία. Να μου τα αφαιρέσουν όλα κάποιο. Να μου τα αφαιρέσει δηλαδή εσύ ή ο Δημήτρη. Ναι. Έτσι ώστε να κάνω ξανά την έννοια τα δικά μου. Όχι, έτσι θα μείνει μια εβδομάδα. Έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Σουχάει, δεν ήταν νύχια. Μου το έκανε έτσι. Αυτά μου να τα κόψει ΣΥΡΙΖΑ. Με προσοχή, γιατί μπορεί να ματώσω. Επειδή είναι ερασιτέχνες, το κάνω εγώ. Μα εγώ θέλω αυτό το μήκος εκεί για να κάνω επέκταση σωστή, Σοφία. Άφησε τον επαγγελματία να δουλέψει. Τι ήθελα και το έκανα αυτό το πράγμα. Εσύ ρίχνει την παρτιά σου, ναι. Κουράκια snakes, hashtag. Αφαιρείς. Ναι, αφαιρώ για να. Θα το πιέσει καθόλου τον ή απλά θα χαϊδεύει. Αου! Συγγνώμη, λάθος. Ναι,
Δεν θα. Μην κάθεσαι σε ένα σημείο και έρχομαι. Εγώ δεν μπορώ του εραστέχνε, ειλικρινά. Λοιπόν, τα βγάλαμε. Θε να ρωτήσει ότι μήκο θέλουμε. Πολύ καλά. Γιατί. Δείξε λίγο. Να το. Χάρη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, μετά την επαγγελματική δουλειά που έχω κάνει αυτή τη στιγμή και η Δανάη μας γράφει. Θα πάω έξτρα πλάνα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ τις φόρμες από τη Σέμιλα. Κάνουμε ένα κλακ και θα σου πάρω, παρακαλώ, δεύτερο πλάνο. Α, συγγνώμη. Το μεσαίο δάχτυλο. Αν έβλεπες έστω και μία φορά τι κάνω στη δουλειά μου, θα ξέρεις ότι πάνω από τόσο μεγάλο νύχι δεν μπορείς να βάλεις φόρμα. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό είπα να τα κάνω τη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις τη δουλειά σου. Εγώ ξέρω καλύτερα. Κάνουμε έτσι και έτσι. Είναι όλο στον αέρα. Είναι πάρα πολύ σωστό το αποτέλεσμα, το βλέπετε εδώ πέρα όλοι. Με κουράκο όμως, έπρεπε να κάνεις το άλλο. Ποιο? Κανείς περίμενε. Με τη φόρμα κάνεις ένα έτσι. Έγινε τώρα, δεν ξαναανοίγει. Ωραία. Και τώρα παίρνουμε το Titan. Πού είναι το Titan από τη Σέμιλα? Το πινέλο του Τζέλ, παρακαλώ. Και πελάτησα και δουλεύω. Λοιπόν, παίρνουμε το Τζέλ τη Σέμιλα, το Smart Titan και ξεκινάμε. Σε πρόσεχε. Κάνουμε έτσι. Θα κάνει φούσκες. Α, συγγνώμη. Έχει το έκανα. Κάντο έτσι. Όχι! Α, έτσι. Ωραία. Θα με πιάσει κρίση πανικού εδώ μέσα! Αφήνουμε αυτό εδώ και παίρνουμε αυτό το εκπληκτικό πινέλο! Για τζέλ! Για τζέλ! Που έχει εδώ σβαρουσκάκια, το βλέπετε, κάνει έτσι. Και παίρνω μία καλή ποσότητα. Πάτρικ, σε βλέπω, θα κάνεις μαλακία. Μην ανοίξει λάμπα και πολυμεριστούν όλα αυτά που έχεις μπροστά σου. Ωραία, λοιπόν. Και τοποθετούμε εδώ έτσι. Κάνεις, δηλαδή, πραγματικά το βλέπω και με πιάνει τέτοια. Δεν θα φτάσει η όλη τα νύχια αν βάζεις τόσο πολύ. Το μεσαίο δάχτυλο θέλω να είναι μεγάλο, γιατί θέλω να κάνω πάνω ένα ωραίο σχέδιο. Ή θα το κάνει βοηθός μου από εδώ πέρα, που κρατάει δεύτερη κάμερα. Παιδιά, είναι πολύ χάλια αυτό. Τότε γιατί τα κόψαμε όλα και δεν κόψαμε μόνο το μεσαίο? Για να σου κάνω σωστή δουλειά. Ποια είναι η σωστή δουλειά, αγάπη μου? Όπα, έριξε κάτι κάτω, δεν πειράζει. Βάλε μέσα ένα πολυμεριστή και κάνουμε τώρα εδώ έτσι. Εντάξει. Ναι, ό,τι χειρότερο έχει συμβεί ποτέ στα νύχια μου. Είναι το νύχι Πινόκιος. Εδώ το κάνεις ζιγζάκ. Έχει έτοιμο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά τώρα, πέρα από την άκρα. Κοίτα, δεν στη χλιμάρει ακόμα. Ναι, δεν σου έχω δώσει σχήμα. Βλέπεις που πάει, αγάπη μου. Θα σε πιάσει σε λίγο. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Βάση ποτέ έτσι. Δεν χρειαζόμαστε βάση. Εμείς είναι βάση κλάσικα αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε ξανά φόρμα εδώ, την εκπληκτική φόρμα αυτή. Κάνε την κάνουμε έτσι. Μπράβο. Μέτρα δεν θα πάρει ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Για κάνει έτσι το χέρι σου. Σκέφτηκα σχέδιο. Λοιπόν. Και τοποθετούμε εδώ πέρα αυτό εδώ. Και κάνουμε αυτό. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, και τώρα. Έχει συνειδητοποιήσει πόσο μικρή τη φάση έχει αφήσει. Άσε τον επαγγελματία να δουλέψει επιτέλους. Έχει μια λωρίδα για νύχι. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ το τζελ και τοποθετούμε πάνω στη φόρμα τζελ. Και θα κάνουμε όμως αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι κομπίνα θα κάνω εγώ. Θα έχουν όλα μία κλίση προς κάποιο σημείο. Βάλτε το μες στη λάμπα. Σκουλία, είναι τα άκτω το πάνω σου. Δεν πειράζει, θα βρω ένα βίντεο το οποίο θα κάνω κι εγώ κάποια πράγματα πάνω στο κουράκι. Στις κάμερές του ίσως. Μας το χρωστούσε το Βερολίνο. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω, Δανάη μου? Να μάθω drone. Δεν έχω πλέον. Θα πάρεις όμως. Πάρα πολύ ωραίο δημιούργημα. Κάνουμε έτσι εδώ πατά. Εντάξει. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τέλειο. Είναι σαν ζουζουνάκι. Λοιπόν. Τι είναι αυτά. Πώς τα γράφεις αυτά, ρε κουράκο. Περίμενε, να το δείξουμε λίγο τώρα. Το λες και έχω πάθει νίκητα. Το νύχι είναι έτσι. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσω. Κοιτάξτε, έχω πάρει εδώ τη φόρμα.
Λοιπόν, παρακαλώ το... η παραγωγή να έχει τη δεύτερη κάμερα. Λοιπόν, και τοποθετούμε πάλι τζελ. Επαγγελματικά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Συγγνώμη, αλλά έχω σχέση. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε το παρακαλώ πάρα πολύ μέσα στη λάμπα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Χάλι. Γιατί? Θες να στα κάνω έτσι? Όχι. Εγώ πήγαινα στην Black Velvet, δεν πήγαινα στην Black Velvet. Ωραία. Εγώ πήγαινα για το τέλειο αποτέλεσμα. Τέλειο αποτέλεσμα. Τελειώσαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Όταν το γλυφίδι θα φτιάξει. Θα με αφήσει να δημιουργήσω. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε όμως τι θα πρέπει να κάνουμε. Κι άλλο? Ναι, θα κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα. Μπορεί να παίρνει αυτά τα μικρά. Όχι. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Θα κάνουμε ανακύκλωση τη φόρμα. Γιατί είμαι οικολόγος. Πάμε. Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ τη φόρμα. Έχεις και ένα άλλο χέρι να κάνει συντήρηση. Τζάμπα το κόψαμε. Τζάμπα. Πενέχει. Όχι, θα το κάνει και τα δύο. Ο πρώτο μάλλον θα έχει το ένα χέρι μακριά, δεν είναι. Νύχια. Βάλτε το λίγο μέσα. Λοιπόν, κάναμε αυτά τα δύο νύχια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως ακούστε τι θα κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε. Δεν έχουμε πάει στο σχέδιο. Είναι μέσα στο τζερ. Φύτευμα θα κάνω. Παίρνουμε το άλλο δαχτυλάκι. Μπορείς να κόψεις τα χεράκια από την Μπάρμπι και να τα βάλεις μέσα στα νύχια σου. Τι μου είπες τώρα. Δεν έχουμε Μπάρμπι. Θα ασχολούσουμε ποτέ με τα νύχια. Τι εννοείς? Να κάνεις νύχια. Αν θα έκανα ποτέ νύχια, θα έκανα... Σε φάση πώς είναι ο Τόνι. Ναι. Αυτά. Αν ξέρετε ποιος είναι ο Tony's Nails, να τον βρείτε στο Instagram, είναι ο αγαπημένος μου manicurist, nail artist. Είναι σαν ψεύτικα τα νύχια του. Δηλαδή, που έχει ψεύτικα και τεχνητά. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να βάλω λαμπάκια μέσα στα νύχια, δεντράκια, λουλουδάκια, τέτοια πράγματα. Αυτά που κάνουμε είναι πολύ βασικά τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς η παραγωγή όσο εδώ φτάνει. Είναι low budget. Λοιπόν, και θα κάνουμε εδώ ένα τάκ. Αν θα το αφήσω όλο αυτό. Ρε Δημήτρη, τώρα. Βάλτε το λίγο μέσα. Μόλι να το βάλω. Έφυγε. Όχι, όχι, μου χαλάσε το έτσι γιατί. Η Σοφία τα έχει δει όλα. γιατί το έπρεπε στο βιντεό. Ωραία, τελειώσαμε και αυτό τον ήχη. Και κάνουμε τώρα την... Α, πρέπει να το ξαναβάλεις λίγο γιατί είναι μαλακό από κάτω. Μαλάκα, είναι γαμάτο! Είναι χάλια. Είναι τέλειο. Θα βρω ένα βίντεο που θα σε βασανίσω. Ωραία. Θα κάνεις και εσύ το ίδιο στα δικά του νύχια. Μπορώ να κάνω το δικό του αυτό στις κάμερές του. Ωραία. Όχι, να καθαρίσω τις κάμερές του έξω στη φύση. Με τη γύρι. Τις φακούς μέσα. Φουφουφου. Θα κάνεις τα νύχια των ποδιών του με τζέλ. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Τελειώσαμε αυτό το χέρι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ολοκληρώσουμε μετά, πήγαινε από εκεί. Τώρα ήρθαμε σε αυτό. Και περιμένετε, έρχεται το καλό. Να σου πω κάτι με το λουλουδάκι, είναι το πιο ωραίο νύχι που έχει κάνει. Παρακαλώ, τα πόδια σου. Μπορώ κάπου να κουμπάω. Μην τις τη χαλάσεις. Τι θες? Ωραία, τέλεια. Συνεχίζουμε τώρα το από εκεί χέρι. Παίρνουμε φόρμες. Λοιπόν, και ακούστε ότι θα κάνουμε γρήγορες δουλειές. Εδώ, αυτό εδώ. Και θα τη βάλουμε. Λοιπόν, γρήγορα, πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, πάρα πολύ. Όχι, αλήθεια. Για έτσι, όχι αν έχει γλυφθεί που φαίνω έξω. Ζώζεται, ρε Δημήτρη. Ωραία, βάλε το τζέλ τώρα μπόλικο. Το πάνω αυτό που κολλάει. Βάλε το μέσα γρήγορα στη λαμπά. Οπότε πάμε να κάνουμε τώρα το store. Ποιος θα βάψει τα νύχια μου? Ωραία. Το nail art να πω. Ναι, ποιος θα μου κάνει το. Μην δίνει το αποτέλεσμα. Δεν το δείχνω. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποιος θέλετε να κάνει το nail art πάνω στα νύχια μου και το βάψιμο. Παίρνουμε τώρα στη συνέχεια μία μπόλικη ποσότητα τζέλ. Ναι, γιατί πριν πήρε πολύ λίγο. Ωραία. Και το απλώνουμε εδώ. Παρακαλώ η μικρή Ολλανδέζα να έχει τη δεύτερη κάμερα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Αυτή δηλαδή είναι η συντήρηση τώρα που κάνουμε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Που θα πάρουμε εδώ τη στρουμφίτα. Νάτι. Ωραία. Δεν θα κολλήσει ποτέ. Που θα την κολλήσουμε πάνω. Σαν άγαλμα. Ναι. Δεν θα μπορεί να μπει κάτω από τη λάμπα.
Έτσι προεννοείς πάντα είσαι έμιλακ. Ευχαριστώ. Κάνω ένα τάκ εδώ, περιμένετε. Ένα το κρατάω και άνοιξε τη λάμπα. Ωραία. Κόλλησα. Τι εννοείς? Κόλλησα το ένα ανοίγει με τα άλλα. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Σαν δράκος. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Καλά, εντάξει. Ωραία, πάμε στο κατά εγώ. Άστο λίγο. Άστο λίγο. Άστο λίγο. Κολλήσαν και τη στροφίτα μας. Πάνω εδώ. 3D nails, έτσι. Εντάξει. Οπότε θα κάνουμε πάλι τι? Όχι, θα σου κάνω 3D σχέδιο. Ναι, είναι όλα τα άλλα είναι ηλία. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε εδώ ότι είναι τα νύχια μας by Semilac. Τα μπελάκι. Νόμιζα ότι θα λέγεις by sexual. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο να τα λιμάρω και να τα φτιάξω λίγο καλύτερα σαν σχήμα για να είναι σωστά. Λοιπόν, μάλιστα. Παίρνουμε μία λίμα. Πριν την πάρεις δεν πρέπει να βγάλεις τη λιπαρότητα από το τζέλ πάνω. Ναι. Θα κολλάμε σωστά. Εδώ πέρα. Μπορείς να μου δώσεις αγαπητή Δανάη πίσω το Red Bull σου τις κυταρινές. Να τις εμποτίσω με κλινέρ. Πω πω τι ωραία δουλειά σου έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παίρνουμε τη λίμα και την κρατάμε έτσι. Έχω κάνει πολύ καλή δουλειά και δεν χρειάζεται μάλλον. Εγώ λέω να μην το λεπτείνεις, άρα γιατί θα βγει σαν το γλυφίδα αυτό. Μπορεί να συντήρηση είναι οκ. Okay. Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλεις αυτά να μου τα πάρεις όλα. Όχι. Γιατί θα βαφτούν μετά και θα πάθω κρίση. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίο το χειρίζεται κινητός. Εσύ κυνηγάς. Θα σου κάνω τα νύχια. Κυνηγάς. Θα σου βάψω τα νυχάκια. Ωραία, εγώ μπορώ να αποσυρθώ πλέον. Γιατί κουράστηκα από την εργασία μου και έδωσα πόνο εδώ πέρα. Να δω, κοίτα τώρα τι νύχι έχει. Πώς θα το βάψω αυτό? Σε οποία περνάς καλά βλέπω, ε. Ναι, πολύ. Τώρα, θέλετε να κάνουμε αυτά τα δύο χρώματα ή αυτά εδώ τα δύο χρώματα? Για πες πόσο είναι. 57-43 και νικάει το κίτρινο φούξια. Wow! Oh! OMG και τρία λόγια. Πώς θα κάνεις ό,τι θέλεις αυτή τη στιγμή. Κοίτα, εγώ επειδή δεν σου έκανα τη συντήρηση, να ξέρω ότι δεν θα την έκανα έτσι. Ναι. Θα την έκανα πιο normal. Γιατί έχεις μάθει τόσα χρόνια. Ναι. Εγώ είμαι επαγγελματίας όμως και κάνω extreme nails. Ναι, τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Και πού να το αφήσει. Ναι. Άρα, ποιο είπαμε? Όχι, αυτό. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το 517 Neon Pink, Neon Pink και το 156 το Racing Car. Κίτρινο και φούξια. Λοιπόν, ωραία, θα ξεκινήσουμε ένα κίτρινο. Στρογγυλό, στρογγυλό, swipe. Μάλιστα. Ναι, δεν έκανα όμως συντήρηση στη ρίζα. Και δυσκολεύομαι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, μπορείς να το βάψεις από εκεί που είναι. Θα βάλει τα κλάματα, αισθάνομαι. Ναι, ναι, είναι έξαλλη. Από μέσα της βράζει, Σοφία. Αυτό το μακρινάρι. Εγώ το βάφα ροζ. Μακρινάρι, εγώ θα βάφα εδώ ροζ και εδώ κάτι άλλο. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Οκ. Ναι, αλλά δεν θα μπλεχτούν τα χρώματα να δώσει το βαβαζάκι. Εντάξει. Έχουν το art folder. Ρε, δεν μπορούσα να το λιμάρεις λίγο. Είναι αφηρημένη τέχνη. Είναι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το φνέτσα αυτό. Ένα κρίσταλο στον αέρα. Όχι, θα τα βάψω όλα. Μπορείς να κάνεις το από κάτω μέρος φούξια. Τέλειο, λουμπουτά. Αυτό θα το αφήσουμε διαφανή. Όχι, όχι, θα το βάψω όλα κίτρινα εκτός από εκείνο το λουλούδι και το από κάτω το λουμπουτά. Όχι, αυτό θα βάψω από κάτω. Γιατί κάνει την κούμπα. Άσε με! Ρε, τι θέλει να
κάνει. Όχι, έλεγα τι να κάνει. Με το κουράκο, ένα λεμάρισμα, κάτι. Θα σου βγάλω να σου κάνω τι ειδήσει. Δεν θα σε ψηφίσει, τι να κάνω. Θα το θυμάμαι αυτό, παιδιά. Κι εγώ γενικά για το πρώτο πόλι. Τι να βάψει τώρα από εδώ. Να σου πει να το βουτάζουμε στο βαζάκι. Να τελειώνουμε. Βάλε μπόλικο να στάξει. Βάλε το ξεστή έτσι. Πώς θα το πολυμερίσεις τώρα αυτό? Εδώ πολυμερίστηκε όλα. Βλέπεις λίγο, έχει πολυμεριστεί εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία στροφίτα. Θες να σου βάλω μία? Κλειδώνουμε καλά. Αυτό σε μάρα είναι αυτή τη στιγμή, να κλειδώσεις καλά. Βάλε το μέσα. 60 δευτερόλεπτα πολυμερίσμα, όλους τους χρόνους πολυμερισμού θα τους βρείτε στο site της Emily. Για μας πάρα πολύ το κοινό. Θες να συνεχίσουμε αυτό το χέρι? Ναι. Ωραία, με αυτό θα ξεκινήσουμε το φούξια. Μπορείς να αλλάξεις στρομφή τα μαλλιά. Να τις κάνεις φούξια. Ναι, να μην βάψω τον ήχη τα μαλλιά. Οκ, δεν θα το κάνω. Κόμπλεξ. Να σε ψήφισαν εσένα, κουράκο. Μην κουνιέσαι και χαλάς το μανικιόρ. Κλαίω. Ξέρεις τι, να είναι το illusion ότι είναι ένα νύχι. Illusion. Ξέρω να μοιάζει σαν να είναι ένα νύχι, κατάλαβες. Περάσουν και δεύτερες τρώσεις. Ναι, αλίμονο. Έβαλες νύχια Πάτριχ και να κολλήσεις όλες τις τρίχες του πάνω στα νύχια σου. Γαμά, τι το σκέφτηκαμε. Ο κλόουν. Η μύτη της, πώς τις λένε, της τρομπίτας. Πώς αισθάνεσαι? Η Δανάη. Εγώ. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις τι είναι, μ' αρέσει το να βάφω. Απλά τώρα δεν μου έχεις φτιάξει και μια πολύ καλή βάση. Α. Και δυσκολεύομαι λίγο. Αλλά είναι κάτι καλά. Βάλε έμεσα. Πάμε για δεύτερη στρώση. Δεν μπορεί να μπει. Θα αλερώσει τη λάμπα. Α, περιμένετε. Νομίζω ο κόσμος που ψήφισε να τα κάνει σε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είχε αυτό στο μυαλό του. Ναι. Νομίζουν ότι απλά θα κάναμε μετά σχεδιάκια πάνω στα κοντά νύχια. Ναι, ναι. Δεν πιστεύανε ότι θα έχω τα τριπλάσια. Μαζί με μαλακίες από πάνω. Αυτά έχουν μία άποψη. Αυτά είναι χάλια. Αυτά έχουν την άποψη της φύσης, των βλαδιών, της θάλασσας και της πέτρας. Η θάλασσα που είναι? Είναι το κύμα που δημιουργείται μέσα και δημιουργεί μετά, το αποτέλεσμα είναι ότι έχει χτυπηθεί από το κύμα και την αλμύρα η πέτρα και γι' αυτό βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα εκεί στην άκρη. Ναι. Τι μαρακίες από. Το επόμενο πόλι είναι να μείνω μέσα στο σπίτι και να αράξω ή να πάω περίπτερο με αυτό τα νύχια. Αυτό. Να πηγαίνουν τα ροζ. Θα το βάψουμε ροζ, δεν είναι κρίμα. Όχι. Ναι, αυτό. Τώρα, συγγνώμη, θα βγάλουμε άλλη φωτογραφία που την απέθηκε να ανεβάσω. Ναι. Ωραία, γύρνα. Έτοιμο. Εγώ μπορώ να πω λίγο τη φιλοσοφία των νυχιών. Να βγάλω και φορενάφτερ. Όχι, περίμενε, θα σου πω και το στυλό. Ποιο στυλό? Θα το κουμπώσουμε όντως το στυλό. Εννοείται. Έτοιμο. Αφού ψηφίσατε να πάω περίπτερο, θα βάλω παπούτσια. Λέω. Για καλή μου τύχη. Αχ, πιάνομαι. Τι βοηθείς, κουράκο? Τίποτα. Για καλή μου τύχη έχω γλώσσα. Να σου πω κάτι, κανένα από εσάς στις δημόσιες υπηρεσίες που θα χρειαστεί να βάλεις μια υπογραφή. Ναι, ναι, οκ. Έχεις και στυλό πλέον. Λοιπόν, βάζουμε και τη γούνα μας. Μη σπάς κανένα νύχι. Και πάω να πάρω το πορτοφόλι. Ωραία. Πάμε. Εννοείται πως ψηφίσατε να πάω στο
Ναι. 84% να πάω στο περίπτερο. Θα μου το πληρώσετε γενικά, αυτό το βιντεάκι. Ωραία. Λοιπόν, κοινά, φτάσαμε στο περίπτερο. Δεν πιείς. Δεν θα πιω κάτι, θα φάω. Ωραία. Ωραία, αγάπη, τι είναι αυτό? Όχι, δεν είναι καλό. Μου το έφτιαξε αυτό, δεν το έφτιαξα εγώ. Τι είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Με παίρνει και εμένα. Τέλειο. Αυτό εκεί το έκανε. Δεν είδα. Πλάκα κάνει. Ρε, εσύ τι είναι αυτό? Ότι να είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι αν κάποιο δεν ακούσει, βγάζει μάτι. Ναι, καλά, ναι. Έτσι, κρακ. Πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει και αυτό με το λουμπάκι. Τέλειο. Ευχαριστούμε. Κλαίω ότι γράφεις όπου με γράφεις στο στυλό. Ωραία, να το δω και εγώ τι είναι για να το ξέρεις. Ωραίο. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, bye. Κλαίω, κλαίω που ζήτησε η γυναίκα το κανάλι μου για να το δει αυτό το βίντεο. Κλαίω. Ένα σου λέω. Η γυναίκα που έχει το περίπτερο μου λέει τι καταπληκτικά νύχια είναι αυτά. Και μου ζήτησε το κανάλι και το έγραψα με το στυλό μου να το δει. Τέλεια! Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα αυτά που σας πήρα. Ωραία. Έλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να δω πώς θα ανοίξεις αλήθεια. Αυτό ωραία. Θα θέλω να δω και εγώ. Αυτό πάει από εκεί. Έλα, εντάξει, το έχει. Το έχει, αμαλά. Βρήκε κολπάκι. Τόσα χρόνια με νύχη, κάτι έχω μάθει κι εγώ. Α! Τώρα μπορώ να κάνω και στη Δανάη τα νύχια με τόσο τίποτα. Γιατί η Δανάη μου δεν θέλεις. Κοίτα. Ωραίο νόστιμο. Κάτσε. Λοιπόν, τρώω και το τελευταίο. Και κλείνω. Χωριστός και Παναγία. Να πάτε Μωρία. Λοιπόν, παιδιά μου. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το βίντεο. Και μου καταστρέψατε τα νύχια μου. Πάτρικ, μπορείς να ηρεμήσεις. Το πιστεύω ότι μπορείς να ηρεμήσεις. Θέλω να ακολουθήσετε τους πάντες σε Facebook και Instagram και YouTube της Δανάης. Επεισοδιακό επεισόδιο. Ακολουθήστε μας όλοι σε Facebook και Instagram, κάντε ένα subscribe στα κανάλια μας. Να σου πω, στο λουλούδι θες να βάλουμε αυτό. Την τοστιέρα. Έλα πάλι. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, να κάνετε μια εγγραφή στα κανάλια μας όπως προείπα και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια μας βίντεο. Ένα αυτόγραφο θέλω. Κλείνω γιατί θα πάθω κρίση πανικού. Πάω να φτιάξω τα νύχια. Τους γρόνους πολυμερισμού για όλο αυτό το δημιούργιο τους πρέπει κάτι στο κοντή περιγραφή. Το έχω πει ήδη. Α, συγγνώμη. Και θα ήθελα να προσθέσω επιπλέον πόσο δυνατό είναι αυτό το ρημαδιασμένο το τζέλ της Έμιλακ. Μα έχουν αντέξει. Ναι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Γεια σας!